Παρελθόν φαίνεται πως αποτελεί η κρίση των τελευταίων ημερών από το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΣ μετά την ανακοίνωση των παικτών την Παρασκευή και τις δηλώσεις του αρχηγού Γιώργου Ντάσιου μετά το τέλος του αγώνα με το Διαγόρα. Το Σάββατο οι ποδοσφαιριστές πήραν επιταγές από τον Γιώργο Χριστοβασίλη για τις δόσεις συμβολαίου του Ιανουαρίου και σήμερα ο πρόεδρος μοίρασε ρευστό στους παίκτες καταβάλλοντας τις δόσεις για τον Φεβρουάριο. Επομένως, ακόμη και το παραμικρό ψήγμα οικονομικής ασυνέπειας απέναντι στους παίκτες έπαψε να υπάρχει. Μετά την πρώτη ισοπαλία εντός έδρας στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΣ πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει ουσιαστικά, ώστε να χάσει την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα, αφού η διαφορά από την τέταρτη θέση παραμένει μεγάλη. Σίγουρα όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται και αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά. Από το παιχνίδι της Κυριακής με το Διαγόρα, ο ΠΑΣ βγήκε λαβωμένος αφού τραυματίστηκαν οι Γεωργιάδης και Σαϊτιώτης, η συμμετοχή των οποίων στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Καλαμαριά εκτός έδρας είναι αμφίβολη. Τραυματίες είναι ακόμη η Μέζα, Μπουχάν και Κούσας, με τους δύο πρώτους να έχουν μοιρασμένες πιθανότητες συμμετοχής. Σίγουρα απόντες θα είναι οι τιμωρημένοι Ντάσιος, Ριμόλντι και Λουτσιάνο. Έτσι ο ΠΑΣ θα ταξιδέψει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές ελλείψεις, κάτι που καθιστά το έργο της ομάδας του Όγιος ακόμη δυσκολότερο. Τέσσερις κίτρινες συμπλήρωσε επίσης και ο Τζάνης που θα εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με την Καβάλα.